Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Σεβασμιότατοι και τιμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς συγκροτούνται στην Ιεράν Επαρχιακή Σύνοδο. Με ευγνωμοσύνη και δοξολογία στο όνομα του Τρισαγίου Θεού μας, αποδέχομαι την εντολή της Εκκλησίας μας και είμαι έτοιμος όλος να εκδαπανηθώ κατά τη Βουλή του Θεού, όπως εκφράστηκε δια της ομοφόνου αποφάσεως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας μας. Ευχαριστώ από τα μύχια της καρδιάς μου εσάς, σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε κύριε Ευγένιε, και όλους τους σεβασμιωτάτους και τιμιωτάτους Αγίους Αρχιερείς της Εκκλησίας μας, για την πρόνοια και την μεγίστη ευεργεσία σας στην ελαχιστότητά μου. Ο Θεός με αξίωσε σε τούτο το τραπέζι επί σειρά ετών από άλλες θέσεις διακονίας της Εκκλησίας να ψηλαφώ συνεχώς την αγωνία και την αγάπη σας, και ευγνωμονώ τον Θεό και εσάς που συνεργήσατε στη Βουλή του Θεού ο καθένας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, διότι πλέον από άλλη θέση στο ίδιο τούτο τραπέζι καλούμε εντονότερα να συνεχίσω αυτή τη διακονία αυτής της ευλογημένης Εκκλησίας με πνεύμα ενότητας, με πνεύμα αγάπης, με πνεύμα θυσίας, έτσι όπως το έμαθα κοντά σε όλους εσάς, έτσι όπως το βίωσα κοντά στον πολυσέβαστο γέροντά μας κύριον Ειρηναίο, στο δωμάτιο του οποίου στάθηκα αυτές τις στιγμές προσευχητικά μαζί του, παίρνοντας δύναμη από τη δύναμή του και μνημονεύοντας πάντοτε με ευγνωμοσύνη πως εκείνος έγινε εδώ ο νυμφαγωγός μου, όταν με κάλεσε διάκονο κοντά του και με εισήγαγε στη διακονία της Ιεράς Συνόδου ως κωδικογράφο. Καταθέτω και σε εκείνον την άπειρη ευγνωμοσύνη μου και την υπόσχεση σε όλους ότι θα ακολουθήσω το βηματισμό της πορείας όλων των Αγίων Αρχιερέων επαγαθό της Εκκλησίας μας, στρέφοντας αμέσως το νου, την καρδιά και την ευγνωμοσύνη μου στο Ιερό της Εκκλησίας Κέντρο, το πάνσεπτο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και τον σεπτό προκαθήμενό του, Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο κύριο Βαρθολομαίο, προς τον οποίον προσπίπτω νοερά, ασπαζόμενος την δεξιά του, προγευόμενος της μετολίγων μεταβάσεώς μας εκεί, για να λάβω και την ευχή του εκ του σύνεγγης σε αυτή την απαρχή της νέας μου διακονίας. Μνημονεύω όλους τους αηδήμους αρχιερείς, οι οποίοι υπηρέτησαν στην ιστορική Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, και αισθάνομαι ήδη στους ώμους μου το βάρος αυτής της παρακαταθήκης, αυτού του ιστορικού θρόνου, αυτού του ευλογημένου και θεοδόξαστου τόπου που τα συνδυάζει όλα και που τα προσφέρει όλα για τη μαρτυρία του τόπου μας και για την πίστη μας στο Χριστό.